Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα αγαπημένα που ξεχώρισα για το μήνα Νοέμβρη. Παιδιά, έχω να σας πω ότι για αυτό το μήνα ζωρίστηκα πάρα πολύ να διαλέξω αγαπημένα. Είχα πολλά καινούργια πράγματα, τα οποία γενικά προσπαθώ καθημερινά να τα δοκιμάζω και να τα τεστάρω. Αλλά σε γενικές γραμμές, για πολύ λίγα έχω βγάλει πολύ άμεσα συμπεράσματα, παύλα, αξιόπιστα. Γιατί μερικά προϊόντα κάνουν μπαμ ότι σε έχουν βολέψει από τις πρώτες εφαρμογές. Οπότε αποφάσισα να ξεχωρίσω από αυτά που ήδη είχα ξεχωρίσει, τα πολύ 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 αγαπημένα, ούτως ώστε να μην βγει και τεράστιο το βίντεο, αλλά και να σας δείξω την αφρόκρεμα από αυτό που έχω ξεχωρίσει το τελευταίο μήνα. Και πριν περάσουμε στο βίντεο, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι τρία από τα προϊόντα τα οποία θα σας δείξω και είναι φυσικά πολύ πολύ αγαπημένα μου, θα μπουν σήμερα σε διαγωνισμό, σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Θα έχει λοιπόν μια τυχερή από εσάς την ευκαιρία να τα κερδίσει και πιστεύω ότι θα της αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε για να μην βγει πάλι τεράστια εισαγωγή, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο είναι η πιο πρόσφατη μου αγορά. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάστηκε παραπάνω από 2 εφαρμογές για να μπει στα αγαπημένα μου. Δεν θα σας εκπλήσει καθόλου, ειδικά άμα με ακολουθείτε γενικά στα βίντεο μου. Αναφέρομαι στην Blazing Palette από W7. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, ειλικρινά. Λοιπόν, καταρχάς, ας κάνουμε μία μικρή παρένθεση λέγοντας ότι εμένα η συσκευασία δεν μου αρέσει καθόλου. Θεωρώ την παλέτα της Delicious πολύ πιο elegant. Παρ' όλα αυτά, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό, εάν το προϊόν αυτό καθ' αυτό είναι καλό. Και το συγκεκριμένο προϊόν είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο διαμάντι για μένα. Απαρτίζεται λοιπόν από πάρα πολύ ωραίες ζεστές αποχρώσεις, οι οποίες όσες έχω δοκιμάσει γράφουν καταπληκτικά, έχουν πολύ ωραία συνοχή, μπλεντάρονται μεταξύ τους πάρα πολύ όμορφα και θεωρώ ότι σαν παλέτα χρωματικά πηγαίνει σε πάρα πολλούς τύπους επιδερμίδες, αποχρώσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, εάν τίνετε να μην σας αρέσουν τόσο ζεστές αποχρώσεις και επειδή είναι μια θεματική παλέτα, δηλαδή δεν έχει διάφορα χρωματάκια τα οποία μπορούν να σου προσφέρουν διάφορα μακιγιάζ, είναι πολύ συγκεκριμένα τα χρώματά της για πολύ συγκεκριμένους τύπους μακιγιάζ. Οπότε, προφανώς και άμα δεν σου αρέσουν τα θερμά χρώματα, θα σου είναι παντελώς άχρηστη αυτή η παλέτα. Για όλες τις άλλες, αν αναρωτιέστε, δεν έχει καμία σχέση με τις κλασικές παλέτες της W7, οι οποίες δεν γράφουν τόσο καλά. Συγγνώμη, δεν θέλω να δείξω την εταιρεία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αγαπώ την W7, αλλά πραγματικά το παιχνίδι τους το έχουν αναβαθμίσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη παλέτα, σε αντίθεση με τις άλλες που έχουν τέλος πάντων, με μία εξαίρεση την Delicious που επίσης μου αρέσει. Οπότε, παιδιά, την αγαπάω πάρα πολύ αυτή την παλέτα. Πιστεύω ότι θα τη χαρείτε πάρα πολύ σε περίπτωση που σας αρέσουν φυσικά αυτά τα χρώματα. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο μάλλον είναι δικό μου μόνο αγαπημένο και πολύ δύσκολα θα γίνει αγαπημένο κάποιες άλλες κοπέλες, εκτός και αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, και αναφέρομαι στο πρόβλημα των foundation. Το μόνιμό μου λοιπόν πρόβλημα ως κατάλευκη κοπέλα είναι ότι τα foundation τείνουν να είναι πολύ πιο σκουρόχρωμα. Τα πιο ανοιχτά που υπάρχουν στην εταιρεία για μένα είναι σκουρόχρωμα. Έχω στην κατοχή μου foundation τα οποία είναι σωστά χρωματικά για μένα, αλλά τα περισσότερα δεν είναι. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι στέκονται στο ράφι ανεκμετάλλευτα, διότι δεν είναι καθόλου σωστές οι αποχρώσεις. Ήρθε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το προϊόν να σώσει την κατάσταση για μένα και πιστεύω ότι θα σώσει την κατάσταση οποιασδήποτε κοπέλα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Αναφέρομαι στο LA Girl Pro Coverage HD High Definition Long Wear Illuminating Foundation. Το συγκεκριμένο προϊόν, από ό,τι βλέπετε, είναι κατάλευκο. Είναι ιδανικό για να το αναμίξεις με οποιοδήποτε υγρό foundation έχεις στην κατοχή σου και θέλεις να ανοίξεις την απόχρωσή του. Γενικά, από μόνο του, σαν προϊόν δεν καταστρέφει την υφή που έχει το original foundation. Στην ανάμειξή του, δηλαδή, βλέπω ότι όσα foundation φυσικά έχω δοκιμάσει απλώνονται σωστά και δεν μου δημιουργεί προβλήματα με τις διάφορες φόρμουλα των foundation. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλές κριτικές από το ξένο YouTube για το συγκεκριμένο προϊόν. Όχι παρά το λευκό, γενικά το foundation το συγκεκριμένο. Και μπορώ να πω ότι έχω την ίδια άποψη, με έχει καταβολέψει, γιατί προφανώς και πλέον μπορώ να αξιοποιήσω τα foundation τα οποία ήταν τόσο καιρό ανεκμετάλλευτα. Και συνεχίζω με το επόμενο προϊόν, το οποίο είναι ένα concealer. Είναι από την εταιρεία NYX, το HD Studio Photogenic. Και το συγκεκριμένο προϊόν έχω να σας πω ότι μου καλύπτει πολύ ωραία τους μαύρους κύκλους. Προφανώς σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εγώ δεν έχω πάρα πολύ έντονους μαύρους κύκλους, όπως έχετε δει σε πάρα πολλά βίντεο μου τα οποία δεν είμαι βαμμένη στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, αυτούς τους λίγους μαύρους κύκλους που έχω τους εξαφανίζει. Όπως επίσης έχει και μια πολύ καλή τάση να μην μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Κάτι το οποίο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ σε concealer, ειδικά drugstore. Γενικά λοιπόν, έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα για το συγκεκριμένο concealer. Δεν ξέρω κατά πόσο φυσικά θα βολέψει πολύ πολύ έντονα προβλήματα όπως μαύρη κύκλη και τα λοιπά. Αλλά σε κοπέλες σαν εμένα, οι οποίες έχουν μέτριο πρόβλημα μαύρου κύκλου, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή επιλογή και οικονομική επίσης.
Περνάω σε τρία προϊόντα τα οποία είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο και τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Λοιπόν, είναι και τα τρία τα προϊόντα από Ομόρφια Cosmetics και είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία θα μπουν σήμερα σε διαγωνισμό, γιατί πραγματικά πρέπει να τα δοκιμάσετε. Το ένα είναι το bronzer, το οποίο είναι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή στην επιδερμίδα μου. Ονομάζεται Cooling Terra και είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ σωστό bronzer. Δεν είναι ούτε πολύ θερμό, δεν είναι ούτε πολύ ψυχρό, είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Έχει ένα πάρα πολύ φυσικό φινίρισμα. Αφήνει μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία ζεστή όψη στην επιδερμίδα. Κάνει κατευθείαν το πρόσωπο να φαίνεται υγιές. Πραγματικά έχει γίνει ψύχωσή μου, το χρησιμοποιώ συνέχεια. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι αυτό το καθημερινό που θέλει μια κοπέλα. Θα πάει στη σχολή της, θέλει να κάνει ένα καθημερινό μακιγιάζ και δεν θέλει ούτε να είναι πολύ έντονο, αλλά ούτε και να είναι και ανύπαρκτο. Είναι πραγματικά όνειρο το συγκεκριμένο. Και στη συνέχεια θα περάσω σε μολύβι φρυδιών. Είναι από την Ομόρφια πάλι, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχει το σπούλι από τη μία μεριά και από την άλλη είναι το μολυβάκι. Έχει μια πάρα πολύ ωραία ημικέρινη υφή, που σημαίνει ότι ανασηκώνει και τις τριχούλες και έχει πολύ ωραία απόδοση συνεχόμενη στο φρύδι. Και επειδή εγώ έχω ημιμόνιμο, οπότε δεν είναι φυσική η τρίχα, με το που βάζω το foundation κατευθείαν κρύβεται όλο το φρύδι μου. Οπότε χρειάζομαι ένα προϊόν το οποίο να έχει πολύ έντονη απόδοση, να έχει καλή συνοχή και παράλληλα να σχηματοποιεί εκ νέου το φρύδι μου. Κάνει κομμάτια καθώς το απλώνεις. Έχω να πω μόνο θετικά για το συγκεκριμένο προϊόν. Μπαίνει και αυτό λοιπόν σε διαγωνισμό. Όσον αφορά το διαγωνισμό για το συγκεκριμένο προϊόν, επειδή έχει τρεις αποχρώσεις διαθέσιμες, θα επικοινωνήσω με την νικήτρια για να της πάρω τη σωστή απόχρωση. Οπότε, μόλις κληρωθεί η νικήτρια, θα τη ρωτήσω ποια απόχρωση θέλει για να τη στείλω μαζί με τα υπόλοιπα. Και περνάω στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που φοράω στα χείλη μου και είναι αυτό το οποίο κάθε φορά που το φοράω παίρνω ερωτήσεις είτε στο Instagram είτε και εδώ στο YouTube, ποιο κραγιόν φοράς. Είναι λοιπόν το απόλυτο nude κραγιόν. Αναφέρομαι στο Matte Revolution Liquid Lipstick από την Ομόρφια φυσικά. Είναι η απόχρωση πίνα κολάδα και είναι πραγματικά η πιο ωραία γκριρός απόχρωση που υπάρχει εκεί έξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα. Εμένα προσωπικά με βολεύει με ό,τι μακιγιάζ και να κάνω, μου λύνει τα χέρια. Πιστεύω ότι θα αρέσει σε όποια κοπέλα αγαπάει γενικά τα nude στα χείλη της. Οπότε είναι μια καταπληκτική απόχρωση, την αγαπώ, τη χρησιμοποιώ συνέχεια και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην συστηβάλω και αυτή στο διαγωνισμό. Αυτά τα τρία προϊόντα θα γίνουν δικά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το κουτάκι περιγραφής για να δείτε τους όρους συμμετοχής. And that's it. Α, επίσης ξέχασα να σας πω για κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τρία προϊόντα θα κληρωθούν εδώ πέρα και άλλα τρία προϊόντα θα κληρωθούν στο λογαριασμό μου στο Instagram. Στο διαγωνισμό του Instagram κληρώνουμε ένα καταπληκτικό πραγματικά highlighter, το οποίο ονομάζεται Pearls Around και είναι ένα καταπληκτικό. Φαίνεται ρόζα, αλλά βγάζει μια πολύ ωραία χρυσή απόχρωση. Το δεύτερο προϊόν που θα κερδίσει είναι χειροποίητες βλεφαρίδες από Ομόρφια φυσικά. Είναι καταπληκτικές αυτές τις βλεφαρίδες, τις έχω και εγώ και μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τρίτο και τελευταίο προϊόν, στο πνεύμα κυριολεκτικά των γιορτών, το Disco Ball, ένα lip gloss με glitter χρυσό, το οποίο το βάζεις πάνω από τα χείλη σου και δημιουργείς ένα απίστευτα ωραίο εφέ με glitter χρυσό. Καταπληκτικό, ό,τι πρέπει τώρα για τις γιορτές. Λοιπόν, αυτά τα τρία δωράκια θα έχετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Οπότε έχετε δύο ευκαιρίες να κερδίσετε. Διαφορετικά με προϊόντα, αλλά δύο ευκαιρίες. Αυτά, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Και θα κλείσω πηγαίνοντας στο τελευταίο αγαπημένο μου, το οποίο είναι από Milani. Είναι το Make It Dewy Setting Spray, το οποίο είναι ένα προϊόν. Μιλάει μέσα στην καρδιά μου αυτό το προϊόν. Σετάρω σχεδόν κάθε μέρα το μακιγιάζ μου με αυτό το προϊόν, ειδικά όταν παίζω πολύ με μάτα αποχρώσεις που θέλω μια πιο καλή εξισορρόπηση μετά της υγρασίας και της όψης της επιδερμίδας μου. Είναι το setting spray που φοράω και σήμερα. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτό που μου προσδίδει τις λάμψεις που βλέπετε, έχω βάλει και highlighter κτλ. Αλλά σε μια γενική εικόνα μπορείτε νομίζω να καταλάβετε πόσο flawless φαίνεται το αποτέλεσμα. Είναι μακράν από τα αγαπημένα μου. Εγώ προσωπικά θα το αγοράσω ξανά και ξανά και ξανά, γιατί πραγματικά κάνει άψογα τη δουλειά του και με βοηθάει σε ό,τι μακιγιάζ και να κάνω να κρατήσει το αποτέλεσμα που εγώ τουλάχιστον επιθυμώ. Δηλαδή ένα flawless αποτέλεσμα. Οπότε το αγαπώ. Κάπως έτσι έφτασε στο τέλος του και αυτό το βίντεο. Έχω διαλέξει να σας δείξω την αφρόκρεμα του τελευταίου μήνα, αυτά που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια φυσικά τα δικά σας αγαπημένα και τι ίσως θέλετε να δοκιμάσετε από αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο τέλος. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.